Πάμε τώρα στον πρωτογενή τομέα. Έκλεισε τις πύλες της η Αγρότικα με μεγάλη συμμετοχή. Πολλοί πέρασαν από τον χώρο διεξαγωγής έκθεσης αυτής. Βεβαίως ήταν και ένα ραντεβού κινητοποιήσεων, το ραντεβού της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετείχαν αγροτικοί σύλλογοι από όλη την χώρα. Ζητούμενο ήταν από τη μία να αναδείξουν οι γότες τα προβλήματα που είναι σε εξέλιξη, τα οποία τους απασχολούν εντόνως, και από την άλλη να ζητήσουν από το Υπουργείο απαντήσεις σε ερωτήματα για τα οποία θα μπορούσε να τους διευκρινίσει ορισμένα ζητήματα. Όπως είναι για παράδειγμα τι γίνεται με τη νέα ΚΑΠ, τι γίνεται με τις επιδοτήσεις και άλλα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και πρόσωπο του συντονιστικού οργάνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση, από τις κινητοποίησεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη περίπου από τα μέσα Οκτωβρίου. Είχε δοθεί ως ημερομηνία κορύφωσης η Αγρότικα, ικανοποιημένη στη συμμετοχή. Ήταν μια κλιμάκωση των προηγούμενων κινητοποιήσεων που κυρίως έγιναν για κάποια προκυπευτικά και σταφύλια. Mm-hmm. Βέβαια έγιναν για το Ροδάκινο, για Μήλα εδώ στη Λάρισα και για τα σταφύλια εδώ στον Τύρναβο. Και είπαμε θα είναι μια κλιμάκωση Αγρότικα. Υπήρχε ένα συλλαλητήριο με καλή συμμετοχή των αγροτών. Βεβαίως σε μια δύσκολη χρονική περίοδο που ακόμα υπάρχουν καλλιέργειες, εξέλιξη και αυτό εμπόδισε σε έναν βαθμό και τη συμμετοχή. Βεβαίως. Όμως πραγματικά αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να καταλάβουν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιος σωτήρας που θα έρθει να λύσει διαμαγεία στα προβλήματα αν οι ίδιοι δεν πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στα χέρια τους, αν οι ίδιοι δεν βγουν να αγωνιστούν για την επιβίωσή τους και για τα συμφέροντά τους και για αυτά τα δίκαια αιτήματα που προβάλλαμε ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Mm-hmm. Συνεπώς χρειάζεται το επόμενο διάστημα. Σαν μια αφιτερία, είναι και μια κλιμάκωση, είναι και μια αφιτερία. Ήταν και μια αφιτερία η συγκέντρωση στην Αγρότικα. Θα πάρουμε πάλι πρωτοβουλίες για μια σειρά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως θα δούμε και κινητοποιήσεις πανελλαδικά συντονισμένες, γιατί εκεί πιστεύουμε ότι είναι η λύση του προβλήματος. Να υπενθυμίσουμε ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που θέλετε να αναδείξετε από αυτή την κινητοποίηση, τα πανελλαδικά, αν θέλετε. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της τοπικά ζητήματα. Εντάξει, το πρώτο και μεγάλο τεράστιο πρόβλημα είναι ο διπλασιασμός του κόστου παραγωγής σχέση με πέρυσι. Ναι. Πετρέλαιο, ρεύμα τριπλασιάστηκε, το πετρέλαιο είναι στα 2,20, τα λιπάσματα διπλασιάστηκαν και υπερδιπλασιάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις, οι ζωοτροφές το ίδιο. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Και είναι σημαντικό πρόβλημα γιατί έρχεται στη συνάρτηση με τις πολύ χαμηλές τιμές, ακόμα και κάτω από το κόστος παραγωγής που λαμβάνουν οι παραγωγοί ιδιαίτερα σε προκυπευτικά και εμπελοϊνικά προϊόντα, αλλά και στις ύλες αυτή τη στιγμή που είναι η περίοδος συγκομιδής. Mm-hmm. Είναι κάτω από το κόστος παραγωγής οι τιμές σε πολλές περιπτώσεις, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει βιώσιμο εισόδημα και δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική δραστηριότητα, ούτε και να καλύψουν τα πάγια έξοδο των οικογενειών τους. Οπότε ζητάμε μια κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, γιατί οφείλεται είτε στον πόλεμο, είτε σε capital control σε μια σειρά χώρες, είτε στους χαμηλούς μισθούς και τις χαμηλές συντάξεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ελληνική οικογένεια να δουλέψει στην εγχώρια αγορά, να αγοράσει τα προϊόντα, δεν έχει την αγοραστική ικανότητα δηλαδή. Mm-hmm. Δεν φταίνει οι αγρότες γι' αυτό, οπότε θέλουμε μια στήριξη του εισοδήματος, μείωση του κόστου παραγωγής και βεβαίως τιμές που ανακαλύπτουν αυτό το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν ένα εισόδημα και να ζήσουμε και να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Ήδη θα το ξέρετε και θα το έχετε δει και στις περιοχές σας και στην περιοχή σας, όπως και στη δική μου, ότι ήδη πολλά δέντρα κόβονται. Ναι. Κόβονται για καυσόξυλα. Θα φύγουν έξω από την παραγωγή. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να τα συντηρήσουν η παραγωγή. Όχι μόνο δέντρα και πολλά κοπάδια δίνονται ή και πολλά και κοπάδια κόβονται. Επίσης, ναι, και σφάζονται. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση τραγική που πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής του μέσα, γιατί τα χρήματα υπάρχουν. Κύριε Μαρούδα, αν μειωθεί η παραγωγή προϊόντων κτηνοτροφικού τομέα ή αγροτικών προϊόντων, από πού θα καλυφθούν τα κενά στην αγορά, από το εξωτερικό, λογικά έτσι. Από τις εισαγωγές που έρχονται, mm-hmm. που σημαίνει συνάλλαγμα επιπλέον ήδη πληρώνουμε πάρα πολλά για εισαγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε μια χώρα που, και αυτό είναι και το άδικο, σε μια χώρα που έχει εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες τέλειες, παράγει τα πιο ποιοτικά προϊόντα και οι Έλληνες αγρότες και μηχανοποιήσεις παραγωγής έχουν, ναι. μηχανήματα έχουμε καλά και η τεχνογνωσία έχουν και μέρα και τη δουλειά έχουμε και οι επιστήμονες μας είναι καλή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά και η Ελλάδα και να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του κόσμου να τις καλύπτουμε και να κάνουμε και εξαγωγές και να έχουμε και συνάλλαγμα. Πραγματικά η Ελλάδα στην αγροτοδιατροφικό τομέα θα ήταν μια χώρα παράδεισος. Θα έπρεπε να είναι. Κύριε Μαρούδα, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια στον αγώνα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.